Μετά την πληρωμή τη ενιαία ενίσχυση, λογικά μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία τη προκαταβολή τη στο πλαίσιο τη τακτοποίηση των πληρωμών του Β' Πυλώνα σύμφωνα με τι κοινοτικέ υποχρεώσει. Να σημειωθεί ότι οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή αφορούν την πρόσκληση που βγήκε στον αέρα στις 28 Δεκεμβρίου του 2017. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση του Β πυλώνα για πρώτη φορά η Κομισιόν διευκολύνει τα κράτη-μέλη που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τα ποσά, υπενθυμίζεται ότι στο μέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι με συνολική ετούμενη έκταση 850.000 τρέματα και συνολικό προϋπολογισμό της πενταετίας μετά την υπερδέσμευση στα 254,6 εκατομμύρια ευρώ και ελάχιστη βαθμολογία ένταξης τα 12,2 μόρια. Αυτό σημαίνει ότι για το πρώτο έτος της απονητροπήσης υπολογισμένο με τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κυπευτικά και ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέμα το ποσό που έχει δεσμευτεί ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί σε αποκαταβολή περί τα 43 εκατομμύρια ευρώ.